Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του νεοεκλεγέντος Χασάν Ροχανί συγκλήθηκε στο Ιράν. Στην εισήγησή του προς τους υπουργούς και τον αντιπρόεδρο της χώρας, ο Ροχανί κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να αγωνιστούν σκληρά προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Εκτός από την οικονομική κατάσταση της χώρας, στην ατζέντα του πρώτου υπουργικού συμβουλίου κυριάρχησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ταχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά της έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και ζητά από τη Δύση να αναγνωρίσει το δικαίωμά της στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ εμφανίστηκε περισσότερο μετριοπαθής από τον προκάτοχό του και τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αρχίσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τη διεθνή κοινότητα. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός για συνομιλίες με τη Δύση, ο Χασάν Ροχανί διευκρίνησε ότι η πολιτική των σλόγγαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι αδιέξοδη, αλλά και οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατά καιρού στο Ιράν λειτουργούν προς τη λάθος κατεύθυνση.